Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Στο συγκεκριμένο βίντεο θα σας, όπως βλέπετε, θα σας δείξω μια κερίθρα που έβγαλα από τα μελίσια μου, μια γλώσσα. Δυστυχώς εγώ τους... Δυστυχώς τα μελίσια μου βασικά δεν είχαν χώρο και έχτισαν. Εγώ τους είχα βέβαια το φύλλο μέσα, μαζί με το επόμενο βίντεο. Αλλά δεν ξέρω, το έχτισαν εκείνο το φύλλο όμως. Το έχτισαν, δεν το χτίσαν όμως τελείως, ας πούμε, το χτίσαν λίγο επιφανειακά. Αλλά δεν είναι ολοκληρωμένο. Και μετά χτίσαν αυτό εδώ πέρα, προφανώς. Χτίσαν αυτό εδώ, την κερίθρα και έχει και αυγά κιόλας. Να τα. Αλλά έχει, ας πούμε, μία παλάμη αυγά, δηλαδή μόνο αυτό εδώ. Ναι, γεμάτο αυγά αυτό. Τι άλλο, επίσης έχει λίγες γύρες εδώ πέρα. Το έσπασα και να φάω και λίγες, γιατί δεν έχω φάει ποτέ μου γύρι. Και να το γυρίσω και από την άλλη, αν και δεν έχει τίποτα σπουδαίο να δείτε. Εδώ έχει λίγο μελάκι. Και αυτό είναι το βίντεο, δηλαδή ήθελα να σας δείξω την κερίθρα που έβγαλα από τη γλώσσα, που λέμε εμείς οι μελισσοκόμιστα από το μελίσι μου. Το μεγαλύτερο μελίσι μου, το πιο δυνατό. Εκείνο τώρα του έχω δύο φύλλα κερίθρας, έχει 7 γόνους, δύο φύλλα κερίθρας, διαθέσιμο χώρο για να χτίσει και να βάλει και ό,τι θέλει, ξέρω εγώ, γόνο προμήθειας ή αυτό, ναι. Και έχει δύο φύλλα κερίθρας χώρο, το ένα χτισμένο, το άλλο καθόλου, γιατί το βάλα σήμερα, και ένα μέλι, γεμάτο το πλαίσιο όμως. Αυτά είχα να σας πω. Αυτό είναι το νέο που ήθελα να σας ανακοινώσω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.